δεν το φέρεις. Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να ευχηθώ ταχύαν ανάρρωση σε έναν άντρα που ευδοκίμως 4 δεκαετίες υπηρέτησε το Κοινοβούλιο, στον πρώην αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μιλτιάδη Έβερτ. Κύριε Πρωθυπουργέ, μιλήσατε και είπατε ότι έχουμε την πιο μορφωμένη νεολαία. Συμφωνώ. Είναι η πιο μορφωμένη από κάθε άλλη φορά, αλλά δυστυχώς και η πιο απαίδευτη. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είστε εξαιρετικά μορφωμένος. Είστε εξαιρετικά παιδευμένος. Και αυτό είναι όφελος. Και εγώ ανήκω σε αυτήν την κατηγορία, θέλω να πιστεύω. Υπάρχουν όμως οι εξαιρετικά μορφωμένοι, τους οποίους συναντάμε πρωταγωνιστές στις εξεταστικές των πραγμάτων επιτροπές. Εξαιρετικά μορφωμένοι από το δικό σας χώρο, εξαιρετικά μορφωμένοι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και παρελάβουν τις εξεταστικές. Δεν είναι θέμα λοιπόν οι μορφωμένοι. Οι παιδευμένοι νέοι άνθρωποι έχει σημασία. Και σήμερα, όπως είναι το σύστημά μας, δίνουμε στα παιδιά μια μηχανική μόρφωση. Δεν τους δίνουμε παιδεία. Και αυτό το βρίσκουμε κάθε μέρα μπροστά μας. Ελάτε, κύριε Πρωθυπουργέ, και όλοι εσείς, στην ηλικία των 20 ετών, ποια είναι τα πρότυπα? Τα πρότυπα θα τα αναζητήσει ένας νέος εδώ? Δεν θα τρομάξει? Όταν όλοι εμείς κάνουμε τη μία εξεταστική, δικαστική δηλαδή, επιτροπή εις βάρος των προηγουμένων, 1, 2, 3, 4, 5, εμείς είμαστε λοιπόν το πρότυπο. Ποιο είναι το πρότυπο? Το πρότυπο που καλλιεργεί η τηλεόραση? Δείτε ποια είναι τα πρότυπα που έχει ένας νέος άνθρωπος. Και στο πιο ευγενές σημείο της κοινωνίας, ή στον αθλητισμό, ποιο είναι το πρότυπο? Γίνεσαι πρωταθλητής με τον ντόπινγκ? Αυτά είναι τα πρότυπα. Ένας νέος 20 ετών μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Ποιο είναι το πρότυπο? Ότι κοίταξε, αν δεν ενταχθεί σε ομάδα, δεν περνάς μάθημα. Να ενταχθεί σε μία από τις οργανωμένες ομάδες που εμείς εκλέγουμε τον καθηγητή για να περάσεις. Είναι ψέμα? Του διδάσκουμε τον άκρατο φασισμό μόλις περνάει την πύλη του πανεπιστημίου? Μπορεί ένα παιδί μέσα να πει θέλω να μείνω εξάρτητα, δέσμευτο. Είναι το τραπεζάκι και το περιμένει. Και τα συγκεκριμένα τραπεζάκια τα οποία εξασφαλίζουν το διαβατήριο δια του εκβιασμού εις τους καθηγητές. Είναι ψέματα όλα αυτά? Αυτό βλέπει ένας νέος άνθρωπος σήμερα. Αυτό ζει. Τι το διδάσκουμε εμείς, η πολιτεία? Κοίταξε, η αρπαχτή. Η αρπαχτή. Μην πιστεύεις το έθνος. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, βγάλατε την έννοια και τη λέξη εθνική από την παιδεία, την αφαιρέσατε, δεν σας έκανε, έπαψε να είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, ενώ τη χρησιμοποίησατε στο κομματικό όργανο, Εθνικό Συμβούλιο. Γιατί λοιπόν μπορεί να είναι εθνικό το Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορεί να είναι εθνική η κατεύθυνση παιδείας? Για ποιο λόγο? Έχουμε αρχίσει να είναι παρεξηγήσιμος όρος η λέξη έθνος. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ιδρύθηκε η Κοινωνία των Εθνών. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν τα Ηνωμένα Έθνη. Σήμερα η έννοια έθνος είναι απαγορευτική, δεν πρέπει να ακούγεται. Οδηγεί σε φασισμό, σε ακραία φαινόμενα. Δεν μπορεί να είναι ένας Έλληνας πατριώτης, απαγορεύεται. Αλλά οι Αμερικανοί τους πυράβλους ονομάσανε πάτριοτ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απαγορεύεται στο παιδί να πάρει μια τέτοια σειρά, μια τέτοια αρχή, μια τέτοια αξία. Και άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και ευχάριστη έκπληξη την ομιλία του αρχηγού της εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία έχουν γίνει απαγορευτικά. Απαγορεύσαμε στο παιδί να έχει προσέγγιση στην Εκκλησία, όχι στην προσευχή, να αφαιρέσουμε τα εικονίσματα από τα δημόσια κτίρια, να τα αφαιρέσουμε αύριο από τα δικαστήρια,
μακριά από την εκκλησία, είναι επιλαπτική. Και έρχεται το παιδί και θεοποιεί το ποδόσφαιρο. Και τους βλέπετε. Το ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο τους διδάσκει. Εκεί που έχουν εναποθέσει τις δικές του θεότητες. Όποια ομάδα δίνει περισσότερο, παίρνει τον παίχτη και πάει στην άλλη ομάδα. Άρα, ένας θεός. Το χρήμα. Αυτό μας θέλουν τα παιδιά. Ποιες ευχές, ποια αξία, ποια ιδανικά. Υπήρξε μία δασκάλα με ψυχή, με καρδιά, με το έθνος, με την πίστη στα σωτικά της. Εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε. Άμεσος ο διωγμός από τους Τούρκους, όχι τους Έλληνες μουσουλμάνους, τους Τούρκους όπως τον αποκαλούν τους Θράκης, και με την έμεση της κυρίας Τραγώνα, η κυρία Χαρά Νικοπούλου. Βεβαίως. Η Νικολοπούλου. Νικοπούλου, γιατί με μπερδέψετε, κυρία Δασούλα. Εμείς λοιπόν λέμε, έρχεται η Νέα Δημοκρατία να τη στηρίξουμε για περιφερειάρχη Θράκης. Να δώσουμε ένα πρότυπο. Ότι εμείς στηρίζουμε εκείνα τα πρόσωπα που έχουν την καρδιά την Ελλάδα. Στηρίζουμε. Ελάτε να πάμε μαζί. Να στηρίζουμε τέτοια πρότυπα. Για να δει η νεολαία ότι εκείνος που πιστεύει σε πατρίδα, σε αξίες, σε αρχές, έχει μέλλον. Όχι όποιος έχει αρχές και αξίες φεύγει από το πόσο του και γυρίζει στην Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν, εάν θέλουμε να διδάξουμε την νεολαία, αυτά μπορεί να τα επιστρατεύσουμε. Ρωτήστε παιδιά που έχουν τελειώσει το Λύκειο. Ρωτήστε και φοιτητές. Τι γιορτάζουμε στις 28 Οκτωβρίου. Λίγοι γνωρίζουν. Και δεν το λέω εγώ για να στηρίξω την επιχειρηματολογία μου. Το έχετε δει κατά επανάληψη στα γκάλοπς, χρησιμοποιούμε με ελληνική λέξη, γκάλοπς, δημοσκοπήσεις, που γίνονται από τα κανάλια, τις ψυχομετρήσεις. Ρωτήστε τους για 25η Μαρτίου. Δεν ξέρουν. Γιατί? Τους δίνουμε αυτή την τυποποιημένη μάθηση για την οποία σας έλεγα πριν. Ποιο παιδί θα πάει να υπηρετήσει την πατρίδα? Η μέγιστη αγκαρία. Γιατί γράψαμε το έπος του 40? Γιατί ήταν εντελώς διαφορετικό το φρόνημα. Η διαφορά της νεολαίας του 40 με την νεολαία του 2010 εναπόκειται σε ένα γράμμα, σε ένα γιώτα. Τότε η νεολαία είχε φρόνημα με ήττα, τώρα έχει με γιώτα, φρόνημα. Φρόνημα, φρόνημα. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Υπηρετούν στο Πολεμικό Μουσείο στρατιώτες που μετρώνται στα δάχτυλα των δύο χεριών. Περιποιεί τιμή σε εσάς, τη Νέα Δημοκρατία, που είσαι στο κόμμα που υπηρετεί τις αρχές, τις αξίες και την πατρίδα. Εσείς, μαζί μεγαλώσαμε πολιτικά. Τρεις γη δικοί σας να υπηρετούν εκεί. Τρεις γη δικοί σας στο Πολεμικό Μουσείο. Αυτό λένε τα παιδιά στην ΠΑΒ. Δεν λένε για τις επιδόσεις ενός εξ αυτού με την κυρία Τζούλια Αλεξανδράτου. Αλλά οι τρεις είναι παιδιά βουλευτών. Περιποιεί τιμή. Εκεί χάλασε ο κόσμος. Ας πάνε σε μια μονάδα της Αττικής. Του Πρωθυπουργού πήγε στις ειδικές δυνάμεις και εκτός Αθηνών.